Μια υγιή ζωή και μια υγιή κοινωνία. Θα γίνουμε καλύτεροι. Θα αγαπήσουμε και θα αγαπηθούμε πιο ουσιαστικά. Ουφ. Αχ, Θεέ μου. Τι ωραία, τι ωραία συζήτηση. Σου άρεσε, Γιώργο? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τι αποκόμισες? Τις γονείς μας πρέπει να τους αγαπάμε και να τους συγχωρούμε, γιατί έτσι μεγάλωσαν κι αυτοί και έτσι μας μεγάλωσαν όπως... Και εμείς να φροντίσουμε να αποσυνδεόμαστε με υγεία. Βέβαια, και να προχωρήσουμε. Από την αποσύνδεση στη σύνδεση. Συνδέομαι. Καμία φυλάκια. Καληνύχτα. Με τον Αλέξανδρο Λιζάρδο, που είναι στο Σαν Σεμπαστιάν. Αλέξανδρε, τι θα κάνω, σε βλέπω σε στόπ καρέ. Αχ, Αλέξανδρε, με ακούς? Ναι. Α, σε ακούω. Ναι. Ωραία, ακουγόμαστε. Και εγώ σας ακούω. Πες μας πώς είναι εκεί, είναι όμορφα, σε περιποιούνται, σου φέρονται καλά? Ακούω το 1/3 από αυτά που λέτε, αλλά θα ξαναπροσπαθήσω να ακούσω καλύτερα για να δούμε άλλη μία. Τι γίνεται στο Σαν Σεμπαστιάν? Στο Σαν Σεμπαστιάν είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά από τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε δηλαδή έναν περιορισμό σε όλη την κυκλοφορία στην πόλη, να είμαστε με τις μάσκες, είτε μέσα στην προβολή είτε εκτός, ακόμα και σε μια πολύ πολύ μικρή απόσταση. Το βασικό κράτος έχει ορίσει καινούριους κανόνες και πολύ καλά κάνει, γιατί σημαντικότερο είναι η δική μας υγεία και μια ομαλή, ας πούμε, κανονικότητα στο πλαίσιο του κινηματογραφικού φεστιβάλ. Ξεκίνησαν οι προβολές σήμερα με την καινούργια ταινία του Woody Allen, η οποία έκανε την πρεμιέρα της. Ήρθε ο Woody. Η ταινία η οποία γυρίστηκε εδώ, την ίδια περιοχή, ένα χρόνο πριν. Αλέξανδρε, το διαβάσαμε ότι γυρίστηκε εκεί η ταινία ένα χρόνο πριν και θέλω να σε ρωτήσω γιατί έκανε αυτή την επιλογή ο Woody Allen. Ο Woody Allen ένα χρόνο πριν βρέθηκε μπλεγμένος ουσιαστικά με τις αντιδράσεις από τα κινήματα Me Too και τα αντίστοιχα φεμινιστικά, τα οποία του απαγόρευσαν να κυκλοφορήσει την προηγούμενη ταινία του στην Αμερική. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για έναν δημιουργό που κάθε χρόνο έκανε μια καινούργια ταινία. Έτσι λοιπόν στην πρώτη πρόταση που του έγινε από την Ισπανία δέχτηκε κατευθείαν. Να μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία έχει ξανακάνει και άλλες ταινίες και συγκεκριμένα με την ίδια εταιρεία παραγωγής. Και το βγήκε η Κριστίνα Μπαρτελόνα, είναι μία από αυτές, η οποία μάλιστα είχε χαρίσει και Όσκαρ, δεύτερο γενική ρόλο, στην Βενέλοπε. Την είδε στην ταινία, Αλέξανδρε, σου άρεσε? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Την είδε στην ταινία του Woody Allen, σου άρεσε? Την είδα στην ταινία του Woody Allen. Είναι σίγουρα όχι η καλύτερη της καριέρας του, όμως δείχνει αυτόν τον ωραίο δυναμισμό που έχει ο Woody Allen. Όταν του δίνεται η ευκαιρία, βρίσκει πάντοτε μία λύση για να πει μια ιστορία. Εδώ μπλέκει πάρα πολύ τα φιλοσοφικά ερωτήματα που τον απασχολούν σε όλη του τη ζωή. Επιστρέφει το θέμα τη ζωή και του θανάτου. Οι εμπειρίες που έχει από τα κινηματογραφικά φεστιβάλ, που οι περισσότερες έχουν και τραγελαφικά σκηνικά, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσει. Όπως βλέπετε από πίσω μου βρίσκεται ήδη ο Woody Allen, δεν ξέρω το κάδρο πώς είναι, ο οποίος αυτή τη στιγμή στη σύνδεση από Νέα Υόρκη συμμετέχει στην συνέντευξη τύπου. Αλέξανδρε, δεν είναι λιγάκι ιδιαίτερο το ότι μία ταινία που έχει να κάνει με το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν προβάλλεται ως πρώτη στο Σαν Σεμπαστιάν στο φεστιβάλ τώρα? Προβάλλεται, αν άκουσα καλά την ερώτηση, συγγνώμη, ήταν να μετακινηθώ, οπότε κάνω μια μικρή προσπάθεια. Η ταινία προβλήθηκε σήμερα σε δημοσιογραφική προβολή και το βράδυ γίνεται η επίσημη πρεμιέρα. Το φεστιβάλ φροντίζει να συμβιβαστεί με αυτούς τους καινούργιους κανόνες και έτσι η πρεμιέρα θα έχει και ψηφιακό και κανονικό χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον είναι το ότι παρουσιάζει το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, οπότε γίνεται μια ζωντανή διαφήμιση για τη χώρα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να απολαύσει εκεί πέρα το Σαν Σεμπαστιάν. Ξέρω ότι δουλεύει 24 ώρες το 24, αλλά απόλαυσε και λίγο εκεί πέρα. Δεν σε στείλαμε μόνο για δουλειά. Να είστε σε φιλούμε και σε ευχαριστούμε και σε περιμένουμε. Να περάσει ωραία.